Χαιρετίζει αυτό τον δίκαιο αγώνα. Ένας αγώνας παράλληλα με τους αγώνες όλου του λαού μας, για να μην έχουμε αυτά που λέει και η ανακοίνωση, ούτε μικρά ούτε μεγάλα τέμπη. Αν και εσείς χρόνια ολόκληρα έχετε ζήσει στο πετσί σας πολιτικές αντιλαϊκές, αντιαναπηρικές, μια πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων που κόβει θεραπείες, που επιβάλλει πληρωμές και συμμετοχές στα φάρμακα, στις εξετάσεις, στα τεχνολογικά βοηθήματα, αλλά την ίδια στιγμή όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά δίνουν απλόχερα δισεκατομμύρια για τους λίγους, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, και η πλειοψηφία του λαού ζει το δικό του Γολγοθά, το δικό τους μαρτύριο. Αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας δίκαιος και πρέπει να ακολουθήσετε τον αγώνα των Γάλλων, των Γερμανών, των Σουηδών, στην Αγγλία, στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων που κινητοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες ενάντια σε αυτό το έγκλημα, το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των τεμπών, και σε κάθε έγκλημα διαχρονικό ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, στη λογική του κόστους ωφέλους που απειλεί διαρκώς τη ζωή όλων μας και τη δική σας. Εσείς έχετε ένα επιπλέον λόγο να στρατευτείτε σε αυτόν τον αγώνα, για να διεκδικήσετε μέτρα προστασίας για τη ζωή σας, για τη ζωή όλων μας, για πολιτικές πρόληψης της αναπηρίας, για μέτρα προστασίας από την ακρίβεια, από τις αυξήσεις, για να δοθούν οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις σε όλους τους ανάπηρους και χρόνιους πάσχοντες, ειδικά τώρα μπροστά στο Πάσχα, να καταργηθούν ο ΦΠΑ, η ειδική φόρη κατανάλωσης και στα καύσιμα και στην ενέργεια, να επανέλθει η 13η και η 14η σύνταξη και ο μισθός και πολλά άλλα, να σταματήσει κάθε πληρωμή στα φάρμακα, στις εξετάσεις, στις θεραπείες, για να υπάρξουν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού που θα στελεχώσουν όλες τις δομές της υγείας, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής και της αποκατάστασης. Αυτός ο αγώνας είναι δικός σας, είναι δικός μας, γιατί ή τα κέρδη τους ή τη ζωή μας. Καλό αγώνα!